το Πενθυμέρο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλονακίων Πόντος κορυφώθηκε με τη Μεγάλη Ποντιακή Βραδιά του Σαββάτου στην αίθουσα του Συλλόγου. Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε βράβευση και απονομή τιμητικής πλακέτας στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ελιάνα Κοροσίδου που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Eugene. Ο Σύλλογος Σαλονακίων βράβευσε και τον πατέρα της αθλήτριας Κωνσταντίνο για την προσφορά του στην προώθηση των υγιών ιδεωδών του αθλητισμού. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε τελετή αδελφοποίησης του Συλλόγου Σαλονακίων με το Σύλλογο της Νέας Συνόπης Πρέβεζας. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκω την ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα μου, τον παππούδι μου και τον γιαγιάδο μου. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του Συλλόγου, ενός Συλλόγου με πολύ μεγάλη δράση, όλους τους σχολιοσυγχωριανούς μας και τους βρισκόντες εδώ πέρα για την τιμή που μου κάνουν. Να ευχηθώ να μας έχει ο Θεός καλά και να μας δίνει υγεία. Βρισκόμαστε εδώ, είναι η τρίτη μέρα των πενθήμερων εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συλλόγου Σαλονακίων. Είναι η μεγάλη ποντιακή βραδιά που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος. Το πρόγραμμα μας φέτος το διακόψαμε για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι τιμήσαμε την Ηλιάνα Κοροσίδου, η οποία πριν από λίγες μέρες κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων που έγινε στο Eugene της Αμερικής. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά για όλους τους Έλληνες πιστεύω, αλλά ιδιαίτερα για μας γιατί η Ηλιάνα Κοροσίδου έλκει την καταγωγή της από το χωριό. Βέβαια έζησε και μεγάλωσε στην Πτολεμαϊδα, όμως με την προτροπή των γονέων της και των παππούδων της έχει αναπτύξει μια πολύ μεγάλη αγάπη για το χωριό μας. Ο δεύτερος λόγος που είναι ιδιαίτερη η βραδιά σήμερα είναι η αδελφοποίηση που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος, ο Μορφωτικός Σύλλογος Σαλονακίων Πόντος με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο της Νέας Συνόπης της Πρέβεζας. Ένα σύλλογο με τον οποίο έχουμε αναπτύξει πολύ ισχυρούς δεσμούς τα τελευταία 4,5 με 5 χρόνια. Και σήμερα τους έχουμε εδώ, θα υπογράψουμε κάποιο πρωτόκολλο αδελφοποίησης και ελπίζουμε στην πορεία να έχουμε δράσεις από κοινού πάνω στα πολιτιστικά και όχι μόνο θέματα τα οποία είναι κοινά και μας ενώνουν. Να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του Συλλόγου, τους υποργανούς και όλους τους παρευρισκόμενους. Έχω όμορφες αναμνήσεις από το χωριό. Εύχομαι ο καλός Θεός να χαρίζει υγεία σε όλους μας. Τέτοιου είδους παραδείγματα, μάλλον τέτοιου είδους γεγονότα, λειτουργούν ως παραδείγματα. Και σε μια περίοδο που τα έχουμε ανάγκη, και σε μια περίοδο σαν και αυτή που ζούμε, έχουμε ανάγκη τέτοιου είδους παραδείγματα. Αυτό αποδεικνύει λοιπόν ότι μπορούμε να δημιουργούμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα μπορεί η Ηλιάνα να λειτουργήσει ως ένα παράδειγμα για όλους μας και ο πατέρας της, γιατί τίποτα δεν γίνεται με παρθενογέννηση. Πάντα από πίσω υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει και ακολουθείται μια διαδρομή. Εγώ να ευχαριστήσω την Ηλιάνα, τον πατέρα της, τον Σύλλογο και προφανώς και σίγουρα όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα εδώ. Εξόχων το μεσογείο.